Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα. Στην Ιερή Γη της Αρχαίας Ολυμπίας γεννήθηκε και πάλι το Ολυμπιακό Φως και άρχισε ήδη το ταξίδι του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Ρίο 2016. Στην τελετή αφής που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε από τις αχτίδες του ήλιου στα χέρια της Πρωθυέργειας Κατερίνας Λέχου, η οποία επιτέλεσε το ρόλο της με απαράμιλο τρόπο στην τελετή αφής, που τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ. Τίνελα, ο καλύτερο, τίνελα. Στην συνέχεια η Πρωθυέργεια μεταλαμπάδευσε τη φλόγα στον πρώτο λαμπαδιδρόμο παγκόσμιο πρωταθλητή της γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια για να αρχίσει λαμπαδιδρομία για το Ρίο. Δεύτερος λαμπαδιδρόμος ήταν ο Ολυμπιονίκης του βόλεϊ Γιωβάνι Γκάβιο που εκπροσώπησε τη Βραζιλία. Πριν το Ιερό Φως αρχίσει το μακρινό του ταξίδι, είχε παρουσιαστεί το τελειτουργικό του χορού που εμπνεύστηκε η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου υπό τους ήχους της μουσικής του συνθέτη Γιάννη Ψημάδα, με τις ιέργειες και τους χορευτές να κλέβουν την παράσταση φορώντας τις παραδοσιακές ενδυμασίες που σχεδίασε η Ελένη Κυριάκου. Η τελετή είχε ξεκινήσει με τους μαθητές των σχολείων της Αρχαίας Ολυμπίας και του Πελοποίου να σχηματίζουν τους 5 Ολυμπιακούς κύκλους, αλλά και να παρελάβουν κρατώντας τις σημαίες των 206 χωρών που ανήκουν στην Ολυμπιακή οικογένεια, υπό τα θερμά χειροκροτήματα των σχεδόν 10.000 θεατών που ήταν στο αρχαίο στάδιο. Την τελετή αφής παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στο τέλος χειροκρότησαν με θέρμη τους συντελεστές που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Την τελετή παρακολούθησαν ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδεινός, οι Αντιπρόεδροι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το επίτιμο μέλος της ΔΟΕ Λάμπης Νικολάου, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ρίο 2016 Κάρλος Νούσμαν, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Μανώλης Κατσιαδάκης, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, πολλά μέλη της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από ολόκληρη τη χώρα. Η φλόγα θα ταξιδέψει επί 7 ημέρες στην Ελλάδα και θα φτάσει στις 27 Απριλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου σε ειδική τελετή θα παραδοθεί στην αντιπροσωπεία της οργανώτριας χώρας. Η λαμπαδιδρομία θα συνεχιστεί στη Βραζιλία και η φλόγα στο Ρίο θα ανάψει στο στάδιο Μαρακανά στις 5 Αυγούστου, που είναι και η επίσημη ημερομηνία έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Μην μπαίνετε μπροστά στην κάμερα, παρακαλώ. Όχι με